Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τα ψέματα τελείωσαν. Το Μπασκετάκι Αγρίνιο μπήκε στα play-off. Έχουμε εδώ εκπροσώπους όλων των ομάδων να μας πούνε τι περιμένουν και τι θέλουν από εδώ και στο εξής να γίνει για τις ομάδες τους στο μπασκετάκι. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, καταρχάς την Intergo εδώ που μας φιλοξενεί και το ξυπνητήρι που μας δροσίζει όλο το πρωτάθλημα με τα νερά του. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο παιχνίδι, κύριε σκηνοθέτα. Λοιπόν, πρώτο μάτς, τι έχουμε, τους πρωτοπόρους και αίδι τους ως τώρα Εμπόριο Αρμάνι και Φάρμακο-team. Έχουμε Σεφάρ, εδώ έχουμε και τον προπονητή, έχουμε και παίκτες. Λοιπόν, αποχωρώ εγώ από το πλάνο και ξεκινάτε. Όχι, όμπτες να ξεκινάτε. Καλησπέρα σας. Φτάσαμε στα play-off, μακάρι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Όλοι οι φίλοι είμαστε μεταξύ μας. Εδώ με τον φίλο μας τον Θόδωρο εδώ. Μέχρι να γίνει ο αγώνας, μέχρι να πούμε μέσα για 40 λεπτά. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Κύριε Θόδωρο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς τώρα τελευταία ανεβήκαμε λίγο αγωνιστικά σε σχέση με την αρχή. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Ακόμα και εμείς που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν τόσο καλοί. Φέτος έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές και ανεβήκαμε. Θα παίξουμε τους πρώτους, είναι αΐτα τα παιδιά εδώ, θαύματα γίνονται, μία φορά, οπότε μπορούμε κι εμείς να ελπίζουμε. Να γίνει και ο coach. Και ο coach από εδώ. Πάντα ελπίζουμε. Ανανέωσε το συμβόλαιο τώρα για ένα χρόνο ακόμα. Πάντα θα ελπίζουμε. Ένα παιχνίδι είναι, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και αυτοί καλοί, πάρα πολύ καλοί. Εμείς τώρα ανεβαίνουμε σιγά σιγά και ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια στην διοργάνωση. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, γιατί το δύσκολο είναι να συνεχιστεί. Όσον αφορά το παιχνίδι, όπως είπε και ο Θοδωρής εδώ, ένα παιχνίδι είναι, θαύματα γίνονται. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, πλάκα, όλα γίνονται, 40 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερος και να το χαρούμε. Πάνω από όλο αυτό. Και με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Το σημαντικό πάντα μας αρέσει να κερδίζουμε το τελευταίο παιχνίδι μας. Έτσι, μπράβο. Να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μάνασε. Πάμε στο δεύτερο ζευγάρι. Η δεύτερη της βαθμολογίας. Dr. Pharmacy. Με τους 7ους. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι. Υπάρχει προϊστορία των δύο ομάδων. Εντάξει, θα γίνει ένα καλό παιχνίδι γιατί και τα παιδιά είναι δυνατοί. Και ευελπιστούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο τέλος. Τέλος. Άλεξ. Μακάρι και από εμάς να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια καταρχάς από την ομάδα του δικηγόρου σε όλους τους συμμετέχοντες. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στο να γίνει το μπασκετάκι στην πόλη του Αγρινίου. Ελπιστούμε να ακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα, για πολλά χρόνια συνεχιστεί, να αποτελέσει θεσμό για την πόλη, για να αγκαλιάσει αυτό η πόλη του Αγρινίου. Όσον αφορά το παιχνίδι, θα είναι νομίζω από τις λίγες φορές που θα είμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα και μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα και στο παρελθόν έτσι ώστε να βρεθούμε πιο πολύ. Ελπιστούμε να γίνει καλό παιχνίδι, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε και καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Νιώθεις μειονεκτικά γιατί είσαι μόνος σου και είναι δύο? Καθόλου. Τους έχω. Χαλαρά. Αυτό εννοείται. Ο coach ήρθε. Ακριβώς, έχει έρθει ο coach. Να κάνει δηλώσεις ο coach. Ο coach κάνει μία δήλωση. Κάνει μία δήλωση. Σαν coach. Αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή τώρα είχαμε την ατυχία, να το πω έτσι, να τους κερδίσουμε στην τελευταία συνάντησή μας, τώρα είναι υποψιασμένοι. Οπότε αυτό που είχαμε, μάλλον την αίσθηση του ευθυνιδιασμού, τη χάσαμε. Οπότε τώρα πρέπει να παλέψουμε με ό,τι όπλο έχουμε για την νίκη. Εμείς θα έχουμε κάποιες απώλειες πάντως. Εντάξει. Και εμείς τα χαράσαμε. Αλήθεια, αλήθεια. Θα λείπουν δύο. Δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι δύο που θα λείπουν, αλλά θα λείπουν. Γιατί τρίτη βράδυ λίγο δύσκολο. Αλλά μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και στην καλή ομάδα, και δύο να λείπουν πάλι στην ανταγωνιστικότητα. Ο ένας και που λείπει, πρόβλημα δημιουργούσε. Φιχτή, καρφή ήταν. Ο ίδιος αληθινός. Ο ίδιος, μπράβο Χριστάρα. Δυστυχώς δεν θα με δείτε στο παρκέ, θα είμαι εκτός. Εντάξει, θα με δουν τα παιδιά την επόμενη, όποιος περάσει από το 3, από το 4-5. 3-6. Βασικά θα με δει κατευθείαν ο Νίκος στο τέλος, γιατί αυτός είναι ο στόχος, αλλά τέλος πάντων. Και ο Νίκος, πραγματικά τώρα, χωρίς τις υπερβολές, η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, ότι ήταν η ομάδα των παιδιών, το εμπόριο. Ισχύει. Ωραία. Απλά αυτό μέχρι να τελειώσει. Αυτό μέχρι να τελειώσει. Έχουμε πιθανότητες όλοι. Αυτά. Πάμε στο επόμενο μάτς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο. Τρίτο ζευγάρι της παρέας και των play-off του Μπασκετάκι Αγρίνιο. Οι Αγρίνιο τούτος που έκαναν, μπορούμε να πούμε, και την έκπληξη και βρέθηκαν στην τρίτη θέση με ντεμαράζ νικών στο τέλος. Και το ΤΕΕ που παραδοσιακά αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο και μια ισχυρή ομάδα στο εργασιακό πρωτάθλημα, το πρώην εργασιακό πρωτάθλημα του Αγρινίου. Πάμε να δούμε τι θα μας πούν και αυτοί. Καταρχήν, επειδή είμαι ένας και με αφήσαν όλοι μόνο μου, παίκτης, μάνατζερ, προπονητής, τασόπλος προπονητής, μην το βάλετε, και τα πάντα με αφήνουν και τρέχω, θέλω να μιλήσουν οι κύριοι πρώτα, να ανοίξουν τα χαρτιά τους και μετά θα μιλήσω εγώ. Α, έτσι. Ακόμα και εγώ δεν θα πω τα κλασικά. Γιατί όλοι βγαίνουν, λένε παίζουμε για τη χαρά του αθλήματος κτλ. Εντάξει, έχω υποσχεθεί στο φίλο μου τον Σπύρο Τολιάκη να πούμε αλήθειες. Όλοι παίζουν για τη νίκη. Και οπότε θα παίξουμε εμείς για τη νίκη. Θέλουμε να κερδίσουμε και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να πάμε και στον τελικό, αν είναι δυνατόν. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε έκπληξη. Με την έννοια ότι είμαστε μια ομάδα που έχει άτομα που έχουν παίξει μπάσκετ. Απλά δεν είχαμε βρεθεί παλιότερα μαζί. Οπότε σιγά σιγά έδεσε η ομάδα, έχουμε γίνει και παρέα σε κάποιο βαθμό. Βγαίνουμε μαζί, τρώμε τα καλά μας και κάνουμε τις Κροατίνες και κάνουμε και το χαβαλέ μας. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει στο γήπεδο που λέμε. Τέλος πάντων, παίζουμε ωραία και πιστεύω να συνεχιστεί αυτό το κομμάτι. Να πει και ο coach εδώ τι πιστεύει και για το παιχνίδι. Ευχαριστούμε και την Intergo για τη φιλοξενία και για όλη τη βοήθεια που έχει προσφέρει στο πρωτάθλημα, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη, και γενικά τους χορηγούς μας και το ξυπνητήρι και όποιους άλλους βοήθησαν σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Έλα, coach. Ωραία. Καλησπέρα για μένα. Μέχρι τώρα δεν είχε δείξει ότι μας φοβάται τότε, οπότε δεν καταλαβαίνω τι φοβάται τώρα. Αλλά οκ. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι για εμάς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε σε ομάδες ΑΒΣΚ εδώ στα τοπικά πρωταθλήματα, είναι κάτι εξαιρετικό, οπότε δεν μας κόβει από κάτι που αγαπάμε και γι' αυτό και θα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να είναι εδώ για πολλά χρόνια ακόμα αυτό, να το βρουν και οι επόμενοι που έρχονται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Γιατί εγώ, ας πούμε, που ήμουν αποκομμένος από τον μπάσκετ, βρήκα πάλι τη χαρά του αθλήματος και περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ. Αυτό όσο έχει να κάνει με τη διοργάνωση και με τα υπόλοιπα. Τόσο όσον αφορά με το παιχνίδι, ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε, γιατί τα παιδιά μας θέλουν, εμείς δεν τους θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να τους στείλουμε σπίτι τους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Βέβαια, το παραμύθι λέει το εξής. Πάντα στους 8 υπάρχει ένας δράκος. Πού θα σκάσει ο δράκος στα 4 παιχνίδια δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά ένα από τα λεγόμενα φαβορί της πρώτης τετράδας θεωρώ ότι θα μείνει έξω. Εύχομαι να μην είμαστε εμείς. Παρακαλώ. Με την τελευταία σου έκφραση απέδειξες ότι μας φοβάσαι. Γιατί δεν μας θέλεις. Πρώτον. Μην μου κόψεις, θα μιλήσεις στο τέλος. Άρα φοβάστε το ΤΕΕ. Και φοβάστε κυρίως τον μεγάλο, τον MVP του πρωταθλήματος, τον Νίκο, τον Ντάγκα. Ωραία. Είναι ένα μάτς πέρα την πλάκα τώρα, να μην λέμε χαζομάρες, είναι ένα παιχνίδι, είμαστε φίλοι όλοι, Έχω και τον κύριο τον Προβατίνα, τον δικό σας, που σας έχει μοιήσει και εσάς το κρέας, το λογιστή μου. Οπότε θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, ίσως και 45. Κάνω μια πρόβλεψη. Ας κερδίσω ο καλύτερος. 50 δεν αντέχουμε, να ξέρεις. Να μην έχουμε προβλήματα εδώ με τους κυρίους διαιτητές, τον κύριο Στάθη εδώ απέναντι. Αν και είναι όλα καλά πέρα την πλάκα τώρα. Είναι ένα παιχνίδι. Κοιτάξτε να το αγαπήσουμε, να το κάνουμε το καλύτερο του χρόνου, να μας βοηθήσουν και οι αρχές, οι τοπικές, να το κάνουμε όλο και πιο εξελίξιμο. Ευχαριστούμε εδώ τον κύριο Γιώργο και τον Θωμά, την Intergo με τα παιδιά, τους μέγα χορηγούς. Να περάσουμε όμορφα, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ, να το ευχαριστηθούμε και να πάμε στον τελικό όλες οι ομάδες, να απολαύσουμε τον τελικό όποιες και να είναι οι ομάδες αυτές και να το χαρούμε και να δείξουμε πόσος κόσμος μπορεί να μαζευτεί σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Αυτά. Δεν με προκαλάμε. Δεν θα απαντήσω. Μην απαντήσεις. Περιμένω να μιλήσει ο κύριος Τσάσης και του τα έχω φυλαγμένα για το χρόνο. Θεωρείς ότι μπορούσε να έρθει και κάποιος άλλος από το ΤΕ? Γιατί δείχνει ανισορροπία αριστερά-δεξιά. Υπάρχει κάποιος. Υπάρχει. Στη μέση όπως θέλεις υπάρχει ανισορροπία μάλλον. Όχι, συγγνώμη. Πιο βολικός θα ήμουν εγώ να έρθω από εκεί. Υπάρχει. Και είναι ο κύριος Τάμι. Απλά πρέπει να κάνει βάρη αυτή τη στιγμή και προετοιμάζεται. Ήταν αρθή, αλλά θα κάνει τα βάρη, τα προτίμησε. Κοίταξε, ο Τάμι κάνει τα βάρη, αυτός έχει το Eye of the Tiger και προχωράμε. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, το βασικό είναι, παιδιά, να τελειώσει το παιχνίδι και να είμαστε όλοι χαμογελαστοί. Ας χάσετε. Οκ. Στάθη, τα ακούσα. Πάμε. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Τέταρτο ζευγάρι της παρέας και των play-offs. Έχουμε τους τέταρτους της βαθμολογίας από την ομάδα της διεύθυνσης Ακαρτανίας. Αστυνομίας Ακαρτανίας. Έτσι, σωστά. Παραδοσιακή δύναμη στο παλαιό εργασιακό πρωτάθλημα και ιστορική ομάδα. Και την νεοεμφανιζόμενη για μας ομάδα, τον Αγρίνιο Κινγκς, με γνωστά μεν πρόσωπα, αλλά νέα ως σύνθεση, ως ομάδα, ως παρουσία. Που φυσικά αμέσως έκανε εντύπωση και με τις μεταγραφές της και με τις εμφανίσεις της και με όλα, με όλη της την παρουσία. Τι περιμένουμε, παιδιά? Δεν θα πω πολλά, έχω γράψει το τέλος. Καταρχάς, εμάς στόχος ήταν να περάσουμε στα play-off. Ήταν 8 ομάδες, τα καταφέραμε, δεν αποκλείσαμε κανένα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, παιδιά, είναι τώρα 4 μήνες που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, με το μπασκετάκι που ξαφνικά ήρθε, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το εργασιακό. Μέρα με τη νύχτα έχει γίνει πολύ καλύτερο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση. Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο, σίγουρα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Προσωπικά ήδη μας έχει λείψει και λέμε δηλαδή ότι είναι Ιούλιος-Αύγουστος που δεν θα παίξουμε και ήδη μας λείπει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο την ώρα που παίζουμε μέσα στις γραμμές του γηπέδου, αλλά και στις καφετέρειες, τα πειράγματα με τις άλλες ομάδες. Αυτό δηλαδή που είπε και ο Καταγές από το ΤΕ, εντάξει, είναι εντελώς πείραγμα. Δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται είναι εντελώς πείραγμα. Θεωρώ ότι όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο θέλει να κερδίζει και όχι να χάνει. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την ομάδα μας, Παντελή, σου υπόσχομαι θα την αλλάξω, θα το αλλάξω το όνομα, γιατί σ' άκουγα όλη τη χρονιά διεύθυνση αστυνομία Ακαρτανία και δυσκολευόσαινα. Οπότε θα βρω ένα πιο πιασάρικο όνομα του χρόνου. Ξέχασες όμως πριν να τονίσεις για το σκάουτινγκ το οποίο γίνεται. Ξέχασες και αυτό το κομμάτι τα βράδια για να βλέπω όλες τις ομάδες. Να σου πω πώς παίζουν με τους παίκτες που λείπουν, με τους παίκτες που δεν λείπουν και να τα λέω εδώ πέρα με τον προπονητή. Εγώ δεν κάνω σκάουτινγκ. Στα 24 ώρα που κάνουμε είστε πυροσβεστικοί στην αστυνομία, συνεδριόμαστε και τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Όλες οι ομάδες δυνατές, σίγουρα εντάξει. Οι Εμπόριο Αρμάνι έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Εγώ προσωπικά πίστευα ότι και η ομάδα του Dr. Φάρμακο θα είναι πιο ανταγωνιστική. Ίσως το είδανε λίγο πιο. Δεν το είδανε τόσο ζεστά τα παιδιά για να είναι πιο ανταγωνιστική όσο και η Εμπόριο Αρμάνι. Που εκεί πέρα όλες οι ομάδες πιστεύω είμαστε στο ίδιο βράζουμε στο ίδιο το καζάνι. Και τώρα στα play-off είναι ένα παιχνίδι. Λίγο πιο δυνατές άμυνες, λίγο αστοχία στην επίθεση. Εγώ πιστεύω όλα μπορούν να γίνουν και επειδή είδα πάρα πολύ τα τελευταία 3 παιχνίδια των Φάρμακο-team, των Σεφάρ, Δεν νομίζω ότι είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ο Ηλίας του Τσικάου κάνει οι τελευταίες 3 αγωνιστικές, είναι φανταστικές. Τα παιδιά έχουν βρει πολύ καλό ρυθμό. Αντιθέτως, από τους Εμπόριο Αρμάνι λείπανε κάποια παιδιά τις τελευταίες αγωνιστικές που ίσως να μην έχουν αγωνιστικό ρυθμό στον αγώνα. Εμείς με τους Kings στο δικό μας το παιχνίδι, αυτοί θα είναι πιο ενισχυμένοι. Θα έχουν τουλάχιστον 2 παίχτες που δεν έπαιξαν στο τελευταίο αγώνα. Και εμένα. Τουλάχιστον 2 λέω. 3. Λοιπόν, από εκεί πέρα πάμε για ό,τι καλύτερο. Εγώ προσωπικά θέλω να κερδίζω παντού. Και σκοπός μου είναι να πάμε να κερδίσουμε και να φτάσουμε όσο ψηλότερα θα γίνεται. Αυτό. Πάρε κανένα άλλο το λόγο. Τελείωσε. Δεν τελείωσε το βίντεο. Τελείωσε. Γυρνά σελίδα. Να ξεκινήσουμε από τη διοργάνωση. Καλησπέρα και από μένα. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι με τα χρόνια θα γίνει ακόμα καλύτερη. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς Intergo και το ξυπνητήρι. Για τον αγώνα. Για τον αγώνα, από ό,τι έχουμε δείξει σαν ομάδα, προσπαθούμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από την άμυνά μας και όχι από την επίθεση. Αυτό είναι για τον κύριο Χρήστο, που είναι επιθετικός παίχτης κατά κύριο λόγο. Ξεκινάμε από την άμυνα γιατί τα παιδιά τα δικά μας δεν είναι καθεαυτού μπασκετικά παιδιά. Έχουν ασχοληθεί με άλλα αθλήματα. Πινγκ-πονγκ, γκολφ, κολύμβηση και τέτοια. Ευγενή σπορ, ωστόσο. Ευγενή σπορ, ναι. Και κυρίως τα προσπαθούν πάρα πολύ. Το δείξανε σε όλο το πρωτάθλημα ότι θέλουν να κερδίζουν και χτυπήσαμε όλα τα παιχνίδια, πιστεύω. Αν εξαιρέσουμε 1-2 που τα αφήσαμε εντελώς. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή, όσοι είναι στην ομάδα, πιστεύω είναι σε καλή κατάσταση, θέλουν να το παλέψουν για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουν πολλούς τραυματισμούς σαν ομάδα. Τώρα για την αντίπαλη ομάδα. Οι μεταγραφές τους είναι έμπειρες. Θα τα πούμε στο γήπεδο. Τίποτα άλλο. Μόνο στο γήπεδο. Ξέρω τα λέτε περισσότερο γι' αυτό με τις μεταγραφές των Kings. Καλησπέρα. Θέλω να πω πολλά, αλλά δεν θα πω. Θα πω λίγα. Πες αυτό, δεν έχουμε. Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα. Έπαιζα εγώ, ο Γιώργος, ο Άγγελος. Παίζαμε 4-5 χρόνια στο εργασιακό πιο πριν. Και αποφασίσαμε με μένα να φτιάξουμε καινούργια ομάδα. Κατεβήκαμε για να διασκεδάσουμε και πραγματικά το διασκεδάσουμε. Σε κάποια παιχνίδια προσπαθήσαμε, ούτε εμείς το πιστεύαμε ότι μπορεί να κερδίσουμε, χάσαμε στο πόντο ή στις λεπτομέρειες. Όλοι μαζί θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν τη διοργάνωση. Ήταν εξαιρετική και τους χορηγούς. Λοιπόν, και πάμε στο του αγώνα. Στο προηγούμενο παιχνίδι έλειπε ο Άγγελος και ο Χρήστος ο Μπαρούχας από εμάς. Και εγώ. Και θα είναι διαφορετικό. Ήμουνα στο πάγκο, ναι, βοηθούσα. Θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι τώρα. Όλα τα παιδιά μου έχουν πει ότι θέλουν τον αγώνα και θα προσπαθήσουμε. Χρήστος, σε βλέπω να ξενυχτάσεις σήμερα. Ναι. Το ίδιο μας είπε και ο κύριος Μίτσου, ο προπονητής. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και καλό αγώνα να έχουμε. Έχουν ξεχάσει οι αντίπαλοι μας ότι έχουμε ένα βάντο, έτσι. Αυτόφορο. Αυτόφορο, ναι. Ή έστω μια προσαγωγή. Χρειαζόμαστε μια ξεκούραση. Πες και εσύ αν θες κάτι, Γιώργο. Λοιπόν, να πω καλησπέρα κι εγώ. Συγχαρητήρια στη διοργάνωση, συγχαρητήρια στους χορηγούς, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Είναι αλήθεια ότι σε άλλες πόλεις συμμετέχουν περισσότερες ομάδες και είναι ευχής έργο να γίνει αυτό στην πόλη μας, να συμμετέχουν και άλλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλό, ίσως χρειάζεται να το διαφημίσουμε και λίγο περισσότερο. Να πω ότι επίσης, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, κάνουμε κάτι το οποίο αγαπάμε, κάτι το οποίο χαιρόμαστε, ξεφεύγουμε την καθημερινότητα από τις έγνοιες, από το τρέξιμο. Αυτό το οποίο εύχομαι εγώ και σαν ομάδα και ο ίδιος προσωπικά είναι να έχουμε υγεία. Υπάρχουν άλλοι συνάνθρωποι μας σε άλλες χώρες που υπάρχει πόλεμος, όπως είναι η Ουκρανία, που είναι στα καταφύγια αυτή την ώρα, ενώ εμείς κάνουμε το χόμπι μας. Και αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο. Αυτό το οποίο ευχόμαστε και για τους αγώνες στους οποίους θα γίνουν, να μην υπάρχει τραυματισμός, να το ευχαριστηθούμε και να σκέφτεσαι ο καλύτερος. Αυτά. Πιστεύω να γλιτώσω το αυτόφορο. Είναι όντως χόμπι, έχει γίνει μπελάς ώρες. Μπάσκετ είναι τρέλα. Γι' αυτό θα δεις τις γυναίκες. Απλά θέλω να πω κάτι, Παντελή, και το ξέχασα, σε όσα παιδιά τραυματίστηκαν λίγο ή ως πολύ, γιατί εμείς δυστυχώς είχαμε ένα παιδί στην ομάδα μας που έκανε χειρουργείο, ο Αποστόλης, ο Αγγέλης. Θέλω να πω σε όλους περαστικά, να είναι, και να είναι πιο δυνατοί στο νέο του πρωτάθλημα και να δούμε πραγματικά περισσότερα παιδιά. Περισσότερα παιδιά. Όταν λέω παιδιά, σε εισαγωγικά. Ομάδες έχουμε πληροφορία από τον κύριο Σταθόπουλο ότι θα είναι τουλάχιστον κατά 3 περισσότερες. Σωστά. Μάλλον. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.